μετά την απόφαση και των 5 συλλόγων διδασκόντων από τα σχολεία που βρίσκονται σε αυτό το σχολικό συγκρότημα, μαζί και των συλλόγων γονέων του Γυμνασίου και του Λυκείου, να υποθεί στο Δημό και στο Δημοτικό Συμβούλιο το αυτονόητο, ότι δεν μπορείς να στηβάξεις νήπια σε κοντέινερ, καταργώντας ένα προάβλιο χώρο, ο οποίος είναι ελεύθερος χώρος σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά. Σε μια γειτονιά που Έλληνες και μετανάστες ζουν μαζί, σε μια γειτονιά η οποία δεν αντέχει άλλο. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία του Δήμου, και παρά το γεγονός ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το μαύρο μπλοκ των υπολοιμάτων των ναζιστών, το οποίο στήριξε τον Μπακογιάννη, η υπόλοιπη αντιπολίτευση ήταν αντίθετη. Από τότε όλους αυτούς τους μήνες έχουν γίνει επανειλημμένες συζητήσεις. Το μόνο που καταλαβαίνουν είναι η οργανωμένη αντίδραση των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονιών και των κατοίκων. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε άλλο. Λένε ψέματα και προσπαθούν να σπείρουν τη διχόνοια. Να πούν δηλαδή ότι εδώ θα έρθουν 100 παιδιά στην προσχολική αγωγή, άρα δεν τα θέλετε, γιατί θέλετε ένα προάβλιο χώρο ο οποίος υποτίθεται είναι και μεγάλος, είναι και τεράστιος. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα. Όμως δεν είναι φίλοι και φίλες λύση το 2021 να στηβάζουμε σε κοντέινερ παιδιά 4-5 χρονών και να προαυλίζονται σε ένα προάβλιο που βρίσκονται παιδιά γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ. Αυτά τα αυτονόητα δεν τα καταλαβαίνουν. Και δεν είναι προσωρινή λύση. Δεν είναι λύση τετραετίας. Αυτή την τετραετία, την επόμενη μάλλον τετραετία, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, καμία πρόταση σε όλο το Δήμο της Αθήνας για νέο σχολικό συγκρότημα. Κανένα δεν υπάρχει. Κανένα σχέδιο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι μόνιμη λύση. Μόνιμη λύση δηλαδή κοντέινερ σε 3 προάβλια σχολείων, στο 8ο, στο 133 Δημοτικό και στο 28ο, και σε ακόμα οικόπεδα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί για σχολικά συγκροτήματα, κοροϊδεύοντας τον κόσμο. Λέγοντας για παράδειγμα στο πολύγωνο ότι στο οικόπεδο που θα φτιαχτεί σχολείο την επόμενη τετραετία θα φιλοξενείται ταυτόχρονα και η προσχολική αγωγή σε κοντέινερ. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, η αντίδραση που πρέπει να υπάρξει πρέπει να δώσει ένα μήνυμα. Δεν είναι αυτό το μέλλον και το παρόν για τα παιδιά μας. Δεν είναι αυτό το μέλλον για αυτές τις γειτονιές. Δεν είναι αυτό το μέλλον για ένα κόσμο που πιέζεται καθημερινά και φυσικά δεν είναι καπρίτσιο του Μπακογιάννη, για να το πούμε και αυτό. Είναι κεντρική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να παίρνει συγκεκριμένα μέτρα, να κάνει ακόμα πιο ταξικά τα σχολεία με το νέο λύκειο που ανακοίνωσε και ταυτόχρονα να δημιουργεί αυτούς τους όρους στους υπόλοιπους, στα υπολείμματα να το πω έτσι, προάβλιων χώρων και ελεύθερων χώρων που υπάρχουν. Τι μπορεί να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Στην τελευταία συνεδρίαση υπήρχε πρόταση η οποία θα γινόταν απόφαση εάν ο συνδυασμός Γερουλάνου τη στήριζε. Δεν τη στήριξε, για να μιλάμε καθαρά. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έλεγε σε κανένα προάβλιο σχολείων δεν θα μπουν κοντέινερ. Αυτή η απόφαση δυστυχώς δεν πέρασε. Άρα έχει και νομιμότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο η διοίκηση Μπακογιάννη. Αυτή τη νομιμότητα που πήρε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να την στερήσετε εσείς, εμείς, στην αντίδραση που πρέπει να συνεχιστεί μαζί με τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, ώστε να φύγουν τα κοντέινερ, να μείνουν ελεύθερα τα προάβλια των 3 σχολείων και ταυτόχρονα να μείνουν ελεύθεροι και οι άλλοι χώροι που έχουν χαρακτηριστεί, γιατί πιο δίπλα στην γειτονιά εδώ στα κάτω Πατήσια γνωρίζετε ότι έναν χώρο επίσης ελεύθερο τον μετέτρεψαν σε κοντέινερ για μια άλλη δομή προσχολικής αγωγής. Το ίδιο και στα Σεπόλια, το ίδιο και στο Πολύγωνο και σε άλλες γωνιές της Αθήνας. Λοιπόν, με αυτά εγώ ευχαριστώ για την υπομονή σας.
αλλά χρειάζεται να δείξετε τη δύναμή σας, γιατί μόνο αυτή καταλαβαίνει.